Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξετε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Θα σας έρθει και απόψε, αν το πράξετε, στις 9, Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024, μια ειδοποίηση για το καθιερωμένο live μας. Το σημερινό live θα είναι αφιερωμένο σε τοξικές μητέρες και τοξικές σχέσεις μητέρας-κόρης. Κόρης μητέρας. Δύο αφορμές έχουμε για το απόψινο live. Η πρώτη αφορμή είναι το βίντεο με τη μητέρα της ηθοποιού Kathy Bates. Το βίντεο που έχει τίτλο «Μήπως η μάνα σου θυμίζει τη μάνα της ηθοποιού Kathy Bates». Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο για εκείνο το βίντεο, όπου θα δείτε πως η ηθοποιός Kathy Bates, η οποία μεγάλωσε με μια επικριτική μητέρα, απαξιωτική μητέρα, μεγάλωσε νιώθοντας ότι έφταιγε η ίδια που η μάνα της ήταν απαξιωτική, κοροϊδευτική, παραμελητική προς την ίδια και πως επέλεξε ένα δρόμο αυτοτιμωρίας, ένα δρόμο θα λέγαμε συνεξάρτησης προς τη μάνα της και πως μέχρι τα 76 της χρόνια ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί τον εαυτό της επειδή η μάνα της ήταν ψυχρή, αδιάφορη, απαξιωτική και πως η μνήμη της την απάτησε την Kathy Bates, την απατούσε την Kathy Bates και θυμόταν ότι είχε κάνει λάθη απέναντι στη μητέρα της που δεν είχε κάνει. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η ιστορία της Kathy Bates. Μία μάνα απαξιωτική, ναρκισιστική, τοξική, υποτιμητική που κάνει gaslighting στο παιδί της και το παιδί της τα ενδοβάλλει όλα αυτά, μεγαλώνει νιώθοντας αναξιότητα για τον εαυτό της και μεγαλώνει νιώθοντας ότι η μάνα της έπρεπε να έχει τη δική της ζωή και τη δική της επιτυχία. Έχετε κάνει συγκλονιστικά σχόλια κάτω από το βίντεο αυτό για την Kathy Bates, τα οποία τα έχω διαβάσει και σε αρκετές από εσάς και αρκετούς από εσάς έχω απαντήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία και απόψε στο live στις 9, 8 Νοεμβρίου 2024 Παρασκευή, να μοιραστείτε και όσα μοιραστήκατε κάτω από το βίντεο ή και περισσότερα για απαξιωτικές μητέρες, μητέρες επικριτικές, μητέρες που αντί να χαίρονται με τη χαρά των παιδιών τους, κάνουν αυτό που λένε οι Άγγλοι να βρέχουν στην παρέλασή τους. They rain on their parade. Στον αντίποδα αυτής της ιστορίας είναι η σχέση μάνας-κόρης, η τοξικότατη σχέση μάνας-κόρης στην περίπτωση της Ειρήνης Μουρτζούκου, της υπόθεσης με την οποία καλός ή κακός ασχολούμαστε. Λέω καλός ή κακός επειδή στα προηγούμενα βίντεο στο κανάλι θα έχετε δει ότι έχω εκφράσει κάποιες απόψεις σε σχέση με αυτή την ιστορία. Επειδή όμως έχω ήδη ασχοληθεί, έχω ήδη κάνει βίντεο και υπάρχουν σωρία σχολείων κάτω από τα βίντεο, δεν μπορούσα παρά να παρατηρήσω και να μου κάνουν εντύπωση σχόλια τα οποία αναφέρονταν στη μάνα της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία για πρώτη φορά βγήκε να μιλήσει καθαρά αυτές τις μέρες, την Τετάρτη που μας πέρασε στην εκπομπή υποθέσεις του κυρίου Κουσουλού και χθες την 5η 7 Νοεμβρίου στη μεσημεριανή του εκπομπή Open Door. Δεν είχαμε ξαναδεί αυτές τις μέρες τη μάνα της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έχει πει συγκλονιστικά πράγματα. Θέλω λίγο να ακούσουμε τι έχει πει. Είναι μικρά αποσπάσματα, ηχητικά αποσπάσματα μόνο, να δούμε και τις αντιδράσεις της κόρης και να συζητήσουμε λίγο για το αν το γεγονός ότι η μάνα της είναι αρνητική απέναντι στην κόρη της που είναι 24 χρονών, το γεγονός ότι η μάνα της έστω και τώρα καταγγέλει δημοσίως, κανονικά πρέπει να πάει στην αστυνομία να καταγγείλει, ότι θεωρεί την κόρη της υπεύθυνη για το θάνατο των 5 βρεφών και του δικού της βρέφους το 2014 και του βρέφους της κουμπάρας της Κατερίνας και των 2 παιδιών που γέννησε και του Παναγιωτάκη αυτού του τελευταίου παιδιού. Το γεγονός ότι τη δίνει απροκάλυπτα, έστω και τώρα λέω, γιατί κατά τη γνώμη μου μία μητέρα οφείλει να παρέμβει δυναμικά νωρίτερα. Μιλάμε όμως εδώ για μια προβληματική οικογένεια ξεκάθαρα σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως και να έχει. Παρόλα αυτά είδα αρκετά σχόλια από γυναίκες, τα οποία ένιωσαν συμπόνια
για την ειρήνη μόνο και μόνο από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε η μάνα της στο παρόν. Θα ακούσουμε τα ηχητικά και θα τα σχολιάζουμε. Υπενθυμίζω ότι τόσο στη συνέντευξη με τον Χάρη Βεραμόν που είχε δώσει αρχικά η Ειρήνη Μουρτσούκου, όσο και στις αναφορές του κυρίου Γιαννόπουλου από το χαμόγελο του παιδιού σε σχέση με την σχέση της με τη μάνα της, πήραμε τη χειρότερη εικόνα. Και μάλιστα όταν εγώ σχολίαζα αυτά που έλεγε η Ειρήνη στο Χάρη Βεραμόν πριν 11 μήνες, όταν είπε ότι στα 16 της η μάνα της την ενημέρωσε πως ο κύριος Μουρτσούκος δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας, είπα ότι αυτό είναι σαδιστικό, το είπα σε αυτό το βίντεο, και ότι είναι εκδικητικό, ότι με εκδικητικότητα και σαδισμό η μάνα της την ενημέρωσε ότι δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας ο Μουρτσούκος. Από αυτά που άκουσα και την Τετάρτη το βράδυ και χθες Πέμπτη, σήμερα Παρασκευή δεν έχω παρακολουθήσει εκπομπές, διαφαίνονται κάποια στοιχεία επιπλέον σε όσα είχα παρατηρήσει προηγουμένως. Φαίνεται ότι και η Ειρήνη Μουρτσούκου είναι θύμα γονικής αποξένωσης και φαίνεται ότι υπάρχει μισογυνισμός στην Ειρήνη Μουρτσούκου, μισογυνισμός προς τη μάνα της, μισογυνισμός προς την κουμπάρα της την Κατερίνα, της οποίας κατηγορεί για κακές μητέρες, ο οποίος προφανώς είναι επηρεασμένος από γονική αποξένωση. Εδώ στο κανάλι μας έχουμε κάνει σωρία βίντεο για την γονική αποξένωση. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω και το playlist για τη γονική αποξένωση. Γονική αποξένωση είναι η συνθήκη εκείνη που συνήθως όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, ο ένας γονιός στρέφει τα παιδιά συνειδητά εναντίον του άλλου. Φαίνεται ότι υπήρχαν στοιχεία γονικής αποξένωσης και από τους δύο γονείς, και από τη μάνα προς τον πατέρα και από τον πατέρα προς τη μάνα. Έχουμε κάνει ένα επεισόδιο στο podcast για τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό και τον εσωτερικευμένο μισανδρισμό. Για τον μισογυνισμό γενικότερα και τον μισανδρισμό γενικότερα. Ήταν ένα επεισόδιο που είχε τον τίτλο «Μήπως επηρεάζεσαι στη ζωή σου από μισογυνισμό και μισανδρισμό». Θα βάλω και αυτό το σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο και πάμε να δούμε πού βλέπω ως ψυχολόγος, ακούγοντας αυτές τις συνομιλίες, ξαναλέω, δεν βάζω την εικόνα γιατί αρκετά έχουμε απορριθμιστεί όλοι μας. Δεν χρειάζεται να απορριθμιστούμε κι άλλο από εκφράσεις προσώπου που να είναι έτσι τοξικές. Όμως έχει σημασία να ακούσουμε τα ηχητικά γιατί ακριβώς τα λένε με το ίδιο τους στο στόμα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ηχητικό. Αυτό το ηχητικό απόσπασμα είναι από την πρώτη παρουσία της μητέρας της Ειρήνης Μουρτσούκου, της Πόπης, στην εκπομπή της Τετάρτης το βράδυ, προς χαράματα Πέμπτης. Θέλω να μου πείτε τη δική σας αλήθεια, γιατί γνωρίζω, έχουμε συνομιλήσει και εσείς ψάχνετε να δείτε το τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το κοριτσάκι. Οπότε σας ακούω. Ακούγει όμως, δεν νομίζω. Εδώ ακούστηκε η φωνή του συνηγόρου της Πόπης, ο οποίος καθόταν δίπλα από την Ειρήνη, που η Ειρήνη του μιλούσε εκείνη την ώρα διαμαρτυρόμενη γιατί να βγάλει τη μάνα της και της λέει άκουσε να δούμε τι θα πει. Σε όλο το βίντεο της Τετάρτης θα ακούτε ψιθυρίσματα πάνω από τη φωνή της Πόμπης όταν μιλάει γιατί μέσα στο στούντιο γινόταν χαμός. Ναι. Ήμασταν όλοι στο σπίτι εκτός από τον μπαμπά της. Μιλάει για το περιστατικό που βρήκε πεθαμένο το κοριτσάκι της το 2014 το Φεβρουάριο. Ο οποίος δούλευε, εγώ με τα παιδιά μου, τα οποία είχαν πέσει για ύπνο και η Ειρήνη παρόν. Η Ειρήνη είχε πει σε προηγούμενες συνεντεύξεις της ότι δεν ήταν στο σπίτι όταν πέθανε το μωρό, αλλά και ο ίδιος ο πατέρας της Ειρήνης πριν δύο εβδομάδες, όταν βγήκε στην εκπομπή Open Door τηλεφωνικός, είχε πει ότι ήταν όλα μου τα παιδιά στο σπίτι την ώρα που πέθανε εκείνο το κοριτσάκι ή σκοτώθηκε ή δολοφονήθηκε. Το παιδάκι έπεσε για ύπνο, αλλά δεν ξύπνησε ποτέ. Ήρθε μόνο η Ειρήνη, μου είπε κάποια στιγμή ότι το παιδάκι κάνει και ένα θόρυβο, ότι σαν να έβηξε. Πήγα, την κοίταξα, αλλά το παιδάκι δεν είχε κάνει τις αισθήσεις του, δεν της είπα κάτι για να μην τρομάξει. Ειδοποίησα τον μπαμπά της για να πάω στο νοσοκομείο και το μόνο που της έκανε ήταν να της δώσω το φιλί της ζωής, όπως μου είχαν δείξει την προηγούμενη φορά που το είχε ξαναπάθει κάτι παρόμοιο και είχαμε πάει στο Αγία Σοφία. Εδώ είναι η πρώτη φορά που η μάνα της τοποθετείται και λέει ότι
ήταν η Ειρήνη στο σπίτι. Η Ειρήνη της είπε ότι το μωρό δεν ήταν καλά. Λέει η μάνα ότι πήγε και είδε το μωρό να μην έχει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια της εκπομπής είχε περιγράψει ότι το είδε με καθαρά στοιχεία θανάτου στο πρόσωπο και μάλιστα είχε βγάλει και κάποιες φωτογραφίες ο παρουσιαστής της εκπομπής που του είχε δώσει η μάνα της Ειρήνης με το μωρό πεθαμένο και η Ειρήνη ήθελε πάρα πολύ να δει εκείνες τις φωτογραφίες. Όμως δεν είναι το θέμα μας αυτό. Η ευχαρίστηση που βιώνει η Ειρήνη βλέποντας φωτογραφίες νεκρών μωρών είναι άλλο το θέμα μας. Τώρα στο επόμενο απόσπασμα το ηχητικό τη ρωτάει για το αν η Ειρήνη ήταν δύσκολο παιδί μεγαλώνοντας, αν η Ειρήνη είχε δυσκολίες μεγαλώνοντας και αν η ίδια η μάνα είχε χτυπήσει την Ειρήνη. Υπάρχει μια αποστασιοποίηση μεταξύ εσάς, ημών δηλαδή, και της Ειρήνης. Είπατε κάτι ότι δεν ξέρετε τι έχει συμβεί με αυτά τα παιδιά. Σαν παιδί η Ειρήνη πώς ήταν? Ναι. Της λέει υπάρχει πρόβλημα στη σχέση σας, μια κάποια αποστασιοποίηση, λέει ο δημοσιογράφος. Λέει σαν παιδί η Ειρήνη πώς ήταν. Τώρα να ακούσουμε τι λέει η μάνα της για το πώς ήταν η Ειρήνη ως παιδί. Δύσκολο. Την είχατε κακοποιήσει ποτέ εσείς? Δύσκολο, του λέει. Δύσκολο παιδί. Τη ρωτάει αν την έχει κακοποιήσει και πολύ καλά κάνει και τη ρωτάει, γιατί η Ειρήνη έχει πει επανειλημμένος σε συνεντεύξεις της ότι η μάνα της την έχει κακοποιήσει. Τι εννοείς να την είχα κακοποιήσει? Την είχατε χτυπήσει? Να την έχω χτυπήσει? Ναι. Ναι, υπήρχαν κάποιες φορές που είχα έρθει εκτός ορίων, είχε ειδοποιήσει και η πρόνοια, εγώ την είχα ειδοποιήσει, γιατί είχε φτάσει σε καταστάσεις που δεν μπορούσα να το μαζέψω αλλιώς και έπρεπε να πλώσω χέρι. Το ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι καταδικαστέο, έτσι? Ποτέ δεν σηκώνουμε χέρι σε ένα παιδί, το ξέρετε αυτό, έτσι? Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το καταλαβαίνω και εγώ έχω πονήσει πολύ περισσότερο. Πολύ καλά κάνει ο παρουσιαστής και της λέει ότι δεν είναι σωστό να χτυπάμε παιδιά. Πολύ καλά κάνει και της το τονίζει, του βγάζω το καπέλο που της το λέει άμεσα. Η ίδια απαντάει με έναν τρόπο χειριστικό στο τέλος και επίκληση στο συναίσθημα. Λέει εγώ έχω πονήσει περισσότερο από αυτήν όταν την έδειρα. Επίσης λέει ότι την έδειρα εγώ, τη χτυπούσα εγώ, αλλά κάλεσα και την πρόνοια. Είναι ξεκάθαρο από τις απαντήσεις της μάνας της Ειρήνης ότι δεν έκανε σωστή διαχείριση ενός παιδιού με στοιχεία δύσκολα στη συμπεριφορά του και δύσκολα στο χαρακτήρα του. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και το γεγονός ότι το παραδέχεται πως την έδιρε δεν είναι κάτι το οποίο την κάνει να είναι λιγότερο ένοχη για το ότι έδερνε το παιδί. Πάμε τώρα στο πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στο πολύ σημαντικό ηχητικό απόσπασμα, όπου τη ρωτάει ο δικηγόρος της Πόπης. Γιατί ήταν διάφοροι εκεί στο πλατό που έκαναν ερωτήσεις. Τη ρωτάει την Πόπη, τη μάνα της Ειρήνης, ο δικηγόρος της Πόπης, της μάνας του Παναγιωτάκη, του τελευταίου παιδιού που πέθανε ενώ βρισκόταν μαζί με την Ειρήνη στο ίδιο δωμάτιο. Τη ρωτάει αν πιστεύει πως η Ειρήνη σκότωσε τα 5 παιδιά για τα οποία υπάρχουν υποψίες. Είναι η πιο πιθανή ύποπτη αυτή τη στιγμή. Κατηγορούμενη δεν είναι ακόμη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Είναι ύποπτη όμως. Με το χέρι στην καρδιά. Γιατί είναι και άλλες μάνες που θέλουν να πάρουν απαντήσεις για τα παιδιά. Ναι, δυστυχώς το πιστεύω, λέει. Γιατί το είχα πει και τότε. Τη ρωτάει ο κύριος Τούκας, αν δεν κάνω λάθος είναι το όνομα του. Με το χέρι στην καρδιά τι έχεις να πεις? Πιστεύεις ότι φταίει η κόρη σου για τα παιδιά που χάθηκαν? Και λέει με το χέρι στην καρδιά ναι, το πιστεύω, γιατί το είχα πει και τότε. Και ακούγεται η Ειρήνη να ρωτάει τι είπε. Ορίστε, τι είπατε? Δυστυχώς το πιστεύω. Ορίστε, λέει, τι είπατε? Τι είπε, φωνάζει η Ειρήνη. Εδώ έχει αρχίσει να θυμώνει. Δυστυχώς το πιστεύετε. Ειρήνη, η μητέρα σου βγαίνει και λέει ότι πιστεύεις εσύ ότι εσύ έχεις κάνει κακό στα παιδιά. Πάρτε μάνα να σου πετύχει τώρα. Πάρτε μάνα να σου πετύχει τώρα, λέει, και χτυπάει το χέρι της στο τραπέζι. Ορίστε. Πάρε μάνα τώρα να σου πετύχει. Ορίστε, της λέει η κυρία Βέλτση, ψυχολόγος που κάθεται δίπλα της. Λέει, πάρτε μάνα να σου πετύχει. Κάνει κάποιες έτσι εκφράσεις αποτροπιαστικές εκείνη την ώρα προς τη μάνα της, επειδή η μάνα της την κατηγορεί ότι φταίει για τους θάνατους των παιδιών.
Πάρε μάνα. Όχι, είναι η μάνα που κατηγορεί τόσα χρόνια. Πάρε μάνα να σου πετύχει, λέει. Και τη λέει, είναι η μάνα που κατηγορεί τόσα χρόνια, λέει η μάνα τη. Που δεν είναι δίπλα σου η μάνα, που δεν σε αγαπάει η μάνα σου, που δεν σε έτρεξε σε γιατρούς η μάνα σου, αλλά εγώ έχω αποδείξει για όλα. Λοιπόν, η μάνα της της λέει είναι η μάνα σου, με παράπονο, είναι η μάνα σου την οποία κατηγορείς τόσα χρόνια, ότι δεν σε έχει τρέξει, ότι δεν σε έχει πάει σε γιατρούς, υπονοώντας ότι εγώ σε έχω τρέξει, σε έχω πάει και γιατρούς, το λέει και μετά, αλλά έχω αποδείξεις για όλα. Εγώ σε αυτό το σημείο θεώρησα ότι οι αποδείξεις είναι αποδείξεις για το ότι ήταν καλή μάνα η μάνα της. Όχι για το ότι σκότωσε τα παιδιά. Στη συνέχεια της εκπομπής έγινε μια συζήτηση όπου ο δημοσιογράφος ορθά της είπε: είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες για την κόρη σου. Δεν είναι καλή ιδέα να κατηγορήσεις την κόρη σου ευθέως για κάτι τόσο σοβαρό και να το κάνεις επειδή είσαι πικραμένη που η κόρη σου σε κατηγορεί πως δεν είσαι καλή μάνα. Εκείνη επέμενε ότι δεν το κάνει επειδή είναι πικραμένη. Και από εκείνο το σημείο και μετά είναι ξεκάθαρο ότι η Ειρήνη τρικάρεται, απορυθμίζεται, χάνει την όποια ψυχραιμία είχε, γιατί δεν είχε ψυχραιμία και προηγουμένως, ηρωνευόταν, γελούσε, κοροϊδευτικόταν, μιλούσαν προηγούμενοι άνθρωποι στην εκπομπή. Είπα την άποψή μου ότι δεν ήταν καλή ιδέα όλα αυτά να γίνουν σε τηλεοπτικό πλατό, καλύτερα να γίνονταν στα πλαίσια ανακρίσεων για έρευνα σε αυτή την υπόθεση και όχι σε τηλεοπτικό πλατό. Πάμε στη συνέχεια να δούμε τι λέει στη μάνα της, την απειλή που κάνει στη μάνα της στον αέρα. Καλύτερα να φορέσεις μαύρα παρά να με κατηγορήσεις. Θυμίωσε την κουβέντα. Της λέει καλύτερα να φορέσεις μαύρα παρά να με κατηγορήσεις. Θυμίσου την κουέντα μου και του ρωτάει η κυρία Βέλτση, δηλαδή. Την ίδια κουβέντα σου είπα και προχθές που σε έψαχνα. Της λέει την ίδια κουβέντα σου είπα και προχθές που σε έψαχνα. Την έψαχνες γιατί, Ειρήνη? Γιατί να βγει να μιλήσει σαν μάνα, αλλά είδα τελικά τι βγήκε να πει η μάνα μου. Λέει ότι την έψαχνε να βγει να μιλήσει σαν μάνα. Μέσα στο μυαλό της Ειρήνης η μάνα η σωστή είναι αυτή η οποία δικαιολογεί το παιδί της ακόμη και αν πιστεύει ότι έχει διαπραξει φόνους. Και λέει είδα τώρα πως δεν είσαι καλή μάνα. Δεν είσαι καλή μάνα γιατί είπες ότι πιστεύεις ότι έχω διαπράξει φόνους. Από πιστεύει. Κάτσε, ρε, Ειρήνη. Της λέει κυρία Βέλτση η μάνα σου λέει αυτό που πιστεύει. Να ρωτήσω να πω κάτι τη μάνα σου. Αν της έλεγα τώρα άσε τον Γιώργο και έλα στην κόρη σου, θα προτιμούσε τον άντρα της. Και συνεχίζει το ranting, συνεχίζει το ξέσπασμα. Αν της έλεγα τώρα παράτα το σύντροφο της μάνας, Γιώργο πρέπει να τον πατριώτης, παράτα το Γιώργο και έλα στην κόρη σου, τι θα έλεγες? Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς παράλογο ένα 24χρονο κορίτσι να θεωρεί ότι πρέπει να βάλει τη μάνα της στο δίλημα για το αν θα διαλέξει η μάνα της τον άνδρα της ή την κόρη της. Ένα 24χρονο κορίτσι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Σίγουρα το παιδί αυτό δεν έχει μεγαλώσει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και δεν έχει εξελιχθεί σε μια υγιή προσωπικότητα. Ένα κορίτσι 24 χρονών, μια γυναίκα 24 χρονών, δεν της περνάει καν από το μυαλό να διεκδικήσει να αφήσει η μάνα της στο σύντροφο της και να έρθει στην κόρη της. Γι' αυτό μίλησα για γονική αποξένωση. Και από την κόρη της. Αυτό θα μας το πει ψυχολόγος. Αυτό μπορεί να σε πληγώνει. Εγώ θα μείνω στο ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που μας έχουν ζήσει γνωρίζουν ότι είναι λάθος. Της λέει η κυρία Βέλτση, αυτό μπορεί να σε πληγώνει, λέει, αλλά εγώ θα μείνω στο ότι οι άνθρωποι μας γνωρίζουν καλύτερα, δεν την αφήνουν να ολοκληρώσει. Δύση, κυρία. Ικανή να φτάσουμε. Δεν σημαίνει ότι κατηγορεί. Πολλές φορές. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έρχεται το γονεοποιημένο παιδί που λέει εγώ έσωσα τη μάνα μου πολλές φορές από πράγματα. Και αν πονάει τώρα δεν πειράζει γιατί και εγώ πονάω. Και αν πονάει τώρα λέει δεν πειράζει γιατί και εγώ πονάω. Βλέπουμε την εκδικητικότητα. Βλέπουμε μία παιδόμορφη εντελώς παιδική αντίδραση απέναντι στο γεγονός ότι η μάνα της έχει άλλο άνδρα και έχει κάνει και άλλο παιδί με άλλο άνδρα, θα δείτε και στη συνέχεια, και κρίνει τη μάνα της ως μάνα επειδή τώρα που αυτή είναι 24 και η μάνα της είναι 44-45, πόσο είναι δεν ξέρω, νομίζω πρέπει στα 20 να την είναι, καλύτερα να είναι και πιο νεαρή η μάνα της, ότι τώρα η μάνα της διαλέγει το σύντροφο της παρά την κόρη της.
Δεν είναι 24χρονη κοπέλα 4 μηνών μωρό μου να πρέπει να είναι κρεμασμένο στο βυζί της μάνας της, ούτε 4χρονο μωρό το οποίο να πρέπει να το προστατεύει η μάνα της. Είναι γυναίκα 24 ετών. Όταν ήτανε απέναντι σε κάποιους, εγώ την έσωσα. Και είναι ακόμα εκεί. Ακόμα είναι εκεί. Προφανώς μιλάει για περιπτώσεις τις οποίες ήταν μάρτυρας ειρήνη καυγάδων ανάμεσα στη μάνα της και στο σύντροφο της μάνας της, τον πατριώτης δηλαδή, και παρενέβη και την έσωσε, λέει, και ακόμη είναι εκεί. Εγώ είμαι δίπλα της ακόμα, λέει. Τι έκανε αυτή? Τώρα δεν ξέρω πώς είναι δίπλα στη μάνα της, εφόσον γυρίζει από κανάλι σε κανάλι και την κατηγορεί. Δεν την κατηγορώ που κατηγορεί τη μάνα της, αλλά έχει έτσι μια διεστραμμένη εικόνα μέσα στο μυαλό της. Τι σημαίνει σχέση μάνας, κόρης, τι σημαίνει είμαι δίπλα στη μάνα μου, είμαι δίπλα στην κόρη μου. Τι ήθελα να κατηγορήσει. Ειρήνη, για εμένα τελείως. Δεν υπάρχει μάνα μου, κλέφτια. Ειρήνη, μισό λεπτό. Η μητέρα σου λέει ότι έχει αποδείξει. Για μένα. Πολύ σκληρό να μην σε στηρίζει η μητέρα σου. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μητέρα φαίνεται ότι διστάζει να πει αυτό που πραγματικά νιώθει. Φαίνεται ότι. Κυρία Ποπή. Σε αυτό το σημείο προσπαθεί η συνάδελφος, η κυρία Βέλτση, να μιλήσει. Η ροή της εκπομπής δεν την αφήνει να μιλήσει, είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει μάνα για μένα, δεν υπάρχει μάνα για μένα. Είναι η στιγμή που αποφασίζει να πάει no contact με τη μάνα της και όχι επειδή. Όχι επειδή έχει καταλάβει ότι η μάνα της είναι προβληματική, ότι είναι τοξική απέναντί της και ότι δεν τη βοηθάει να έχει σχέση με τη μάνα της. Αποφασίζει να πάει no contact με τη μάνα της επειδή η μάνα της είπε δημοσίως ότι υποστηρίζει την άποψη ότι η κόρη της ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών. Είπε ότι την υποπτεύεται για τους θανάτους. Και λέει αν ήταν καλή μάνα, στην ουσία αυτό λέει, αν ήταν καλή μάνα θα έλεγε ψέματα. Θα έλεγε ψέματα για μένα και θα με υποστήριζε, επειδή προηγουμένως η μάνα της είπε συγκεκριμένα στοιχεία για το τι συνέβη και εκείνη τη μέρα, τα οποία δεν τα αμφισβήτησε ή τέλος πάντων δεν τα αμφισβήτησε με επιχειρήματα. Μιλάει αόριστα, λέει, της είπε λες ψέματα, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, γελούσε, κοροϊδεύε, αλλά δεν είχε κάτι solid, ένα επιχείρημα στέρεο με το οποίο να σταθεί απέναντι σε αυτά που έλεγε η μάνα της. Άρα αποφασίζει το παιδί να πάει no contact με τη μάνα όταν η μάνα δεν συγκαλύπτει πλέον την εγκληματική συμπεριφορά ή την πιθανή εγκληματική συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό no contact από αυτό που εισηγούμαστε εδώ στο κανάλι μας. Εγώ θεωρώ ότι και η μάνα της Ειρήνης είναι εξαιρετικά προβληματική προσωπικότητα, αλλά και η Ειρήνη είναι πάρα πολύ προβληματική προσωπικότητα, πιο προβληματική από την μάνα της. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογώ τη μάνα της, ότι ταυτίζουμε με τη μάνα της, ότι θεωρώ ότι η μάνα της έδρασε μητρικά. Ούτε η μάνα της δρά μητρικά. Ούτε η μάνα της αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε να συμπεριφερθεί. Πώς θα έπρεπε να συμπεριφερθεί? Καταρχάς από την πρώτη στιγμή που έμαθε τι συνέβηκε, από την πρώτη στιγμή όπως λέει κατάλαβε ότι η κόρη της σκότωσε την άλλη της την κόρη, έπρεπε να το πει στην αστυνομία, να μιλήσει με τις υπηρεσίες, να την κατάγγελε δηλαδή στην αστυνομία τότε, όχι στην τηλεόραση τώρα, επειδή πολύ διαφορετική αντιμετώπιση θα είχε ένα παιδί 14 ετών που σκότωσε το αδερφάκι του που ήταν 14 μηνών από ότι μια γυναίκα 24 χρονών που μπορεί να σκότωσε και να κατηγορηθεί για φόνο 5 βρεφών. Δεν προστάτευσε το παιδί της με το να μην την καταγγείλει τότε, με το να μην τη δώσει τότε. Και εφόσον και η ίδια παραδέχθηκε και σε κάποιο σημείο ότι η Ειρήνη όταν ήταν νεότερη από τα 14, 5, 6 χρονών έπαιρνε το μαξιλάρι για να πνίξει την άλλη της την αδερφή τη δεύτερη και λέει εγώ ανησύχησα αλλά μου είπε ο άντρας μου παίζει, έτσι είναι τα παιδιά παίζουν, εγώ δεν ξέρω κανένα παιδί που να παίζει, μπορεί να υπάρχουν, δεν ξέρω κανένα παιδί που να παίζει προσπαθώντας να πνίξει τα αδερφάκι του. Ξαναλέω, μπορεί η ίδια η μάνα να έβαζε το μαξιλάρι στα μούτρα της Ειρήνης όταν η Ειρήνη έκλαιγε και πάθαινε κρίσης θυμού, temper tantrums, όχι για να την πνίξει, για να την τρομάξει, και από εκεί να το μάθει η Ειρήνη να το κάνει. Σίγουρα η μάνα αυτή δεν ήταν καλή μάνα. Σε καμία περίπτωση δεν κάνω αυτό το βίντεο για να ξεπλύνω τη μάνα της Ειρήνης Μουρτζούκου. Σε καμία περίπτωση. Προσπαθώ όμως να δούμε τις λεπτές διαφοροποίησεις απέναντι σε ένα τραυματισμένο παιδί όπως τη Κάθι Μπέιτς, η οποία μεγαλώνει ενδοβάλλοντας το τραύμα της και αυτοκαταστρεφόμενη,
με ένα παιδί όπως την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία χρησιμοποιεί το τραύμα της από τη μάνα της για άλλους σκόπους. Πάμε τώρα σε ένα άλλο απόσπασμα από ό,τι ρωτάει ο παρουσιαστής, ο κύριος Πέτρος Κουσουλός, εάν την έχει χτυπήσει ποτέ η Ειρήνη. Όταν ήσασταν έγκυος στον Ανδρίκο, ο οποίος σήμερα είναι 5 ετών, 4, δεν ξέρω πόσο είναι, η Ειρήνη πώς τα αντέδρασε? Ναι. Πώς αντέδρασε? Με το που το έμαθε ήρθε και με σκότωσε στο ξύλο από τη ζήλια της. Και υπάρχουν οι μάρτυρες γι' αυτά. Ειρήνη, καλά να πάθεις. Άρα υπήρχε ζήλια. Καλά να πάθεις, της λέει. Παραδέχεται στον αέρα ότι όταν έμεινε έγκυος η μάνα της, τη σκότωσε από το ξύλο. Δηλαδή πριν 5 χρόνια που ήταν η Ειρήνη 19. Κοίτα, ξέρω εγώ, η μάνα της 38, 37, 39 πόσο ήταν, γιατί κάνουν και μικρά παιδιά. Έκανε μικρή την Ειρήνη. Και της λέει, καλά να πάθεις. Παραδέχεται πως τη σκότωσε στο ξύλο έγκυο γυναίκα και της λέει, καλά να πάθεις. Για τα αδέρφια. Έτσι, μπράβο. Να. Η κυρία Βέλτση λέει, άρα υπήρχε ζήλια για τα αδέρφια για να έρθει να σε δείρει όταν ήσουν έγκυος άλλο παιδί. Από κάτι. Γιατί καλά να πάθεις. Γιατί το κάνεις αυτό, της λέει, έτσι λέει, έτσι. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι λέει. Δεν ήθελα άλλο παιδί. Γιατί δεν ήθελα άλλο παιδί. 24 χρονών γυναίκα λέει ότι καλά έκανα και σε έδειρα που σου εγγυός, γιατί την έδειρες έτσι, γιατί δεν ήθελα άλλο παιδί. Εδώ είναι η γονική αποξένωση. Ακούτε στη συνέχεια. Είχε κάνει παιδί και το έχασε. Είχε κάνει παιδί και το έχασε, λέει. Μα δεν ήθελα. Εγώ δεν ήθελα. Δεν έχει κανένα λόγο, είτε ανήλικο να είναι ένα παιδί μιας γυναίκας, είτε ενήλικο να είναι ένα παιδί μιας γυναίκας, για το αν η μάνα του θα αποκτήσει άλλο παιδί. Κανένα λόγο δεν έχει. Και έχεις δικαίωμα. Δεν με νοιάζει. Είναι παντεμένη με τον άνθρωπο. Δεν με νοιάζει, λέει. Δεν με νοιάζει. Το έχουμε καταλάβει ότι δεν την νοιάζουν οι νόμοι, δεν την νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το έχουμε καταλάβει. Μετά ρωτάει τώρα για το σύντροφο της μάνας της. Είναι παντρεμένη, λέει, με τον άντρα αυτό. Όχι. Εσύ μία αδερφή έχω. Ειρήνη. Και μία αδερφή που έχασα 4. Τρία αδερφιά έχω, λέει. Και μία αδερφή που έχασα 4. Άρα μένει προσκολλημένη στην οικογένεια που είχε η μάνα της με τον κύριο Μουρτζούκο, από τον οποίο χώρισε 10 χρόνια πριν η μάνα της. Και λέει δεν είναι παντρεμένη με τον νέο της σύντροφο, δεν αναγνωρίζει την νέα οικογένεια της μάνας της και επιμένει πεισματικά σαν ένα δίχρονο ότι έχει δικαίωμα, δικαιωματισμό στο φουλ. Έχει δικαίωμα να αποτρέψει τη μάνα της από το να κάνει νέα οικογένεια, από το να αποκτήσει νέο παιδί και ούτω καθεξής. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας να κάνει άλλο παιδί. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας να κάνει άλλο παιδί. Ο δικαιωματισμός σε όλο του το μεγαλείο και ο μισογενισμός σε όλο του το μεγαλείο. Γιατί ακριβώς η άποψη ότι όταν μια γυναίκα παντρευτεί και κάνει παιδιά, ό,τι και αν συμβεί, είτε χωρίσει από τον άντρα της, είτε πεθάνει ο άντρας της, ότι πρέπει να παραμείνει εκεί αφοσιωμένη στα παιδιά που έκανε με τον άντρα της, με τον οποίο παντρεύτηκε, είτε χώρισαν μετά, είτε αυτός πέθανε, και ότι δεν είναι σωστό προς τα πρώτα της παιδιά να προχωρήσει και να κάνει άλλα παιδιά, να κάνει άλλη οικογένεια, να επαναδημιουργήσει δηλαδή την οικογένεια, αυτό είναι καθαρά μισογενιστικό. Ότι η γυναίκα ανήκει στα παιδιά που έκανε με τον πρώτο της άντρα. Και αυτά τα παιδιά έχουν τη μάνα χρησιχτησία τους. Αυτό είναι μισογενισμός, ξεκάθαρος μισογενισμός. Αυτά ήταν τα αδέρφια μου. Αυτά ήταν τα αδέρφια μου, της λέει. Εγώ δεν αναγνωρίζω οικογένεια άλλη από εκείνη που έκανες με τον Μουρτζούκο. Αυτά ήταν τα αδέρφια μου, λέει. Δεν ήθελα άλλα. Δεν ήθελα άλλα, λέει. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν ήταν δική της η ζωή, της μάνας της. Δεν καταλαβαίνει ότι η μάνα της δικαιούταν να κάνει άλλα 10 παιδιά. Δεν έχει λόγο το παιδί μιας μάνας για το αν θα κάνει άλλα παιδιά. Είτε είναι ανήλικο είτε είναι ενήλικο. Έχει λόγο μόνο για τη δική του σχέση με τη μάνα του. Τι συμβαίνει ανάμεσα σε εκείνο και στη μάνα του. Ειρήνη, είναι δικό σου δικαίωμα. Είναι δικό σου δικαίωμα, της λέει ο Κουσουλός, και καλά τη ρωτάει. Άνθρωπος που έφυγε ήταν αδερφή μου. Ο τελευταίος άνθρωπος που έφυγε, λέει, ήταν αδερφή μου. Μιλάει για τον μωρό, το οποίο πέθανε το 14, που ίσως τον το σκότωσε. Δεν μπορεί κανένας να αντικαταστήσει αυτό το παιδί. Δεν μπορεί κανένας, λέει, να αντικαταστήσει αυτό το παιδί. Δεν σημαίνει πως αναγεννηθεί ένα νέο παιδί σε μια οικογένεια
ότι αντικαθιστά αυτό το παιδί το προηγούμενο. Είναι το ναρκισσιστικό δικαιωματικό παιδί μεγαλύτερο το οποίο νομίζει ότι γίνεται αντικατάσταση. Έχει και άλλα παιδιά που μπορεί η μάνα τους μετά που έχει χωρίσει από τον πατέρα τους να αποφασίσει να αποκτήσει άλλα παιδιά με ένα νέο σύντροφο και να νιώθουν ότι η μάνα τους υποκαθιστά αυτούς με τα νέα παιδιά, ενώ στο μυαλό τους μέσα αν έκανε νέα παιδιά με τον ίδιο άντρα, τον πατέρα τους δηλαδή, δεν θα είχαν πρόβλημα. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα πότε διαφάνηκε? Όταν άρχισε να επιτίθεται στα παιδιά που έκανε με τον ίδιο πατέρα η μάνα της. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει νόημα όλο αυτό. Δεν έχει λογική. Ένα παιδί το οποίο σέβεται τα παιδιά, σέβεται τη μάνα του, σέβεται τα αδέρφια του, δεν θα θεωρήσει ότι είναι πρόβλημα να γεννηθεί παιδί είτε από τον ίδιο πατέρα είτε από άλλον πατέρα. Και τα λέει αυτά τώρα ως ενήλικας. Τώρα να τα έλεγε ως 3, 4, 5, 6 χρόνων, να πεις άντε είναι 6 χρονών, είναι 7 χρονών, είναι ακόμη ανώριμη, είναι 24 χρονών. Υπήρχε και μια από πολύ νωρίτερα. Εσύ ήσουν παντρεμένη και έκανες δύο παιδιά. Καλά. Τη ρωτάει ο Κατερινόπουλος αν αυτή ήταν παντρεμένη και έκανε δύο παιδιά. Και τι λέει? Έκανα. Δεν έχω άλλα παιδιά όμως γύρω μου. Καλά έκανα, λέει, που εγώ έκανα χωρίς παιδιά. Δεν έχω άλλα παιδιά γύρω μου. Έχει τρία παιδιά. Δεν ήθελα να αντικαταστήσει αυτό το τελευταίο. Του λέει ξεκάθαρα ότι η μάνα της από τη στιγμή που έκανε παιδιά είναι υποχρεωμένη μια ζωή να υπακούει στα παιδιά που έκανε. Ενώ η ίδια, λέει, επειδή δεν είχε άλλα παιδιά, δικαιούνταν να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί την κατηγόρησε τη μάνα της ότι έκανε παιδί με κάποιον που δεν ήταν παντρεμένη. Ενώ αυτή έχει πει σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι έκανε με κάποιον παιδί ενώ δεν ήθελε άντρα στη ζωή της. Λέει, εγώ επειδή δεν είχα άλλα παιδιά είναι εντάξει. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρα μισογενιστικό, ότι αν μια γυναίκα έχει παιδιά τότε δεν δικαιούται να πάρει σοβαρές αποφάσεις στη ζωή της. Μήπως είναι και κίνητρο για μια γυναίκα που έχει παιδιά, αν έχει αυτή τη μισογενιστική εικόνα, να ξεφορτωθεί τα παιδιά? Ρητορική ερώτηση και υποθετική ερώτηση. Ειρήνη, νιώθεις παραμελημένη από τη μητέρα σου? Έως πολύ πλέον. Όχι πλέον. Με αυτό νιώθεις που μου αποκάλυψε. Νιώθεις παραμελημένη. Νιώθει παραμελημένη τώρα, επειδή η μάνα της τώρα είπε στην τηλεόραση ότι θεωρεί την κόρη της υπεύθυνη για τους θάνατους. Τώρα νιώθει παραμελημένη. Μένει από τη μητέρα σου. Νιώθεις ότι ως παιδί δεν σε πρόσεξε, ότι δεν ενδιαφερότανε? Το είδαμε τώρα. Όχι τώρα, άστο τώρα. Δεν χρειάζεται, κύριε Πέτρο. Λοιπόν, άρα, ενώ έχει κάνει αόριστες κατηγορίες για τη μάνα της ότι την έχει κακοποιήσει στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή τη ρωτάνε επί του παρόντος, τώρα αυτή τη στιγμή έχεις να θυμηθείς συγκεκριμένα πράγματα που έκανε η μάνα σου όταν ήσουν παιδί? Φυσικά η μάνα της έχει παραδεχτεί ότι την έχει δείρει. Και μάλιστα ότι κάποιες φορές την έχει δείρει και μετά έχει καλέσει και η ίδια η μάνα το χαμόγελο του παιδιού. Λέει, δεν έχει σημασία το παλιά τώρα. Αυτή είναι μια προσφυλής τακτική που χρησιμοποιούν άνθρωποι με έναν αντιωγματικό στυλ προσωπικότητας, άνθρωποι που έχουν τα χαρακτηριστικά του ναρκισισμού, του μακιαβελισμού και της ψυχοπαθητικότητας, να δημιουργούν ιστορίες στο παρόν, να προκαλούν αντιδράσεις και μετά να παίρνουν τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει για να δικαιολογήσουν προηγούμενες δηλώσεις που έχουν κάνει για τις οποίες δεν έχουν επιχειρήματα. Είναι τον Ντάρβο. Deny, attack, reverse victim with offender. Κάνει κάτι ο ναρκισσιστής, κατηγορείται για αυτό που έχει κάνει, αρνείται το ότι το έχει κάνει, επιτίθεται σε αυτό που τον κατηγορεί ότι έχει κάνει κάτι και μετά το παίζει θύμα. Για τον Ντάρβο έχουμε μιλήσει και σε άλλα επεισόδια του podcast έχω μιλήσει. Ντάρβο, deny, attack, reversing victim with offender. Αν θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε περισσότερα στο live απόψε να σας πω για τον Ντάρβο. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι που λέει για τη μάνα της. Τι με πέταξε από το σπίτι, πήγα να κρατήσω τον κόμμα, αλλά δεν μιλήσαμε. Είπε, προτιμώ να κρατήσω τον, δεν έχω που να σε βάλω γιατί έχω τον Γιώργο. Όταν τη ρωτάει τι σου έχει κάνει η μάνα σου στο παρελθόν, λέει ότι την πέταξε έξω από το σπίτι για να κρατήσει τον άντρα της. Σε ενήλικη ηλικία το λέει ότι το έχει κάνει. Έτσι έχω καταλάβει εγώ. Πάμε τώρα σε ένα σημείο που τη ρωτάει κάποιος από το πάνελ τη μάνα της Ειρήνης για το πώς νιώθει που έχει χάσει ένα παιδί. Και τι λέει? Δεν έχω χάσει ένα παιδί, κύριε Τάσο. Κάπου έχει μπερδευτεί η μπαλά όλη. Έχω χάσει ένα παιδί
δύο εγγόνια και δύο ξένα του κόσμου. Εγώ θέλω να βγει αλήθεια. Αυτό, εκείνη την ημέρα. Εγώ πονάω και για τα πέντε. Η μάνα της Ειρήνης εδώ πέρα λέει ότι πονάει και για τα πέντε παιδιά που έχω χαθεί, όχι μόνο για το κοριτσάκι το δικό της που πέθανε το 14. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, χθες, την 5η 7 Νοεμβρίου 24, ξανά καλεσμένη η μάνα της Ειρήνης στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού την πρωινή, Open Dora, και τη ρωτάει ο κύριος Κουσουλός. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός ότι φέρετε και εσείς ευθύνη αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και ξέρετε γιατί σας το λέω. Και σας κοιτάω στα μάτια. Της λέει κατηγορείς την κόρη σου ότι είναι υπεύθυνη για τους θάνατους των πέντε βρεφών. Δεν μπορώ όμως να αγνοήσω ότι φταίς κι εσύ. Γιατί μία μάνα πρέπει να είναι πάνω από το παιδί της. Και εδώ πέρα βλέπω, και θέλω να μου απαντήσετε λίγο γι' αυτό, ότι υπήρχε παραμέληση της Ειρήνης. Ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία εικάζετε εσείς ότι έχουν συμβεί, εγώ αποστασιοποιούμε από όλα αυτά. Εμείς κάνουμε την έρευνα, έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας για το δικαστές. Δεν μπορούμε να δικάσουμε και δεν κατηγορητικό σας για κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά λέω, επαναλαμβάνω, εάν υποθετικά πείτε ότι ισχύει αυτό το οποίο υποστηρίζετε εσείς τώρα, έχετε κάνει την αυτοκριτική σας αλήθεια. Μιλήστε μου λίγο για την Ειρήνη. Ήσασταν δίπλα στην κόρη σας. Τι πήγα. Τη ρωτάει για τη δική της ευθύνη, αν έχει κάνει την αυτοκριτική της, αν ήταν δίπλα στην κόρη της, αν την έχει πάει σε ψυχολόγους. Σε ειδικούς, να τη δούνε. Έχουμε πάει σε ειδικούς και το ξέρει πολύ καλά η Ειρήνη και παλιότερα και πολύ, πολύ παλιά και πιο τελευταία. Αλλά η Ειρήνη τα τελευταία χρόνια, σχεδόν μετά τα 16, αρνιόταν την κάθε επαφή με τους ψυχολόγους και με αυτά σηκωνόταν και έφευγε. Ειρήνη, γιατί συνέβαινε αυτό. Το αν δεν βρήκαμε την Ειρήνη και η Ειρήνη το ξέρει πολύ καλά. Θα πάμε και μετά. Ορίστε. Με ρωτάγανε συνέχεια. Δεν έχω. Λέει ότι τη ρωτούσαν οι ψυχολόγοι πώς θα πάει με τη μάνα της και γι' αυτό έφευγε. Με ρωτάγανε. Δεν ακούω. Όχι, μίλα λίγο πιο δυνατά για σένα. Με ρωτάγανε συνέχεια πώς θα πάμε με τη μητέρα. Και τι έλεγε, πώς θα πήγε με τη μητέρα. Εγώ εκεί σταμάταγα. Ορίστε. Σταμάταγα και έφευγε. Δεν ήθελε, λέει, να μιλάει στους ψυχολόγους για το πώς θα πήγαινε με τη μάνα της. Δεν ήθελε, λέει, να μιλάει γι' αυτό. Και έφευγε. Εδώ μιλάει ξεκάθαρα για άρνηση της θεραπείας, γιατί όντως ένα παιδί που έχει παράπονα με τη μάνα του, είναι χρυσή ευκαιρία όταν το στείλει η μάνα του στο ψυχολόγο να πάει να πει τα παράπονα του για τη μάνα του. Χρυσή ευκαιρία. Και έχω ακούσει από πολλά παιδιά τα παράπονα τους για τη μάνα τους και έχουμε διαχειριστεί στη ψυχοθεραπεία τα παράπονα τους για τη μάνα τους. Έχουμε διαχειριστεί τα τραύματα τους που προκλήθηκαν από τη μάνα τους και έχουμε λύσει προβλήματα στη ψυχοθεραπεία όταν τη χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι έφηβοι. Εφήβους έχω δει, εγώ δεν έχω δει παιδιά. Αλλά μιλάει ότι και στην ηλικία των 16 ετών ήταν η τελευταία φορά που είχε πάει για ψυχοθεραπεία. Σε κάποια φάση, επειδή ήμουνα σε μια πόλη που δεν είχε αρκετές ώρες ένας παιδοψυχολόγος άλλος που ήταν, έβλεπα και κάποιους εφήβους. Το να πας στο ψυχολόγο είναι ο πιο σπουδαίος χώρος στον οποίο να πεις όλα σου τα παράπονα για τη μάνα σου, όλα όμως. Όταν όμως, λέει, τη ρωτούσα για τη μάνα της, έφευγε. Αυτό δεν είναι δικαιολογία γιατί έφευγε από την ψυχοθεραπεία. Προφανώς δεν ήθελε να κάνει ψυχοθεραπεία. Πάμε τώρα να ακούσουμε ποια είναι τα παράπονα της από τη μητέρα της, αυτά τα πολύ σοβαρά παράπονα. Ξέρουμε ήδη ότι την έδερνε όμως, θα το έχει παραδεχτεί και η ίδια. Έχεις παράπονα από τη μητέρα σου, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Ειρήνη, σου μιλάω. Ναι. Έχεις παράπονα από τη μητέρα σου. Τι είναι αυτό το οποίο σε έχει πληγώσει περισσότερο. Είναι πολλά πράγματα. Ορίστε. Πολλά πράγματα είναι. Το πιο δυνατό, δυνατή είναι αυτό. Έχεις μια ψυχή. Το πιο δυνατό είναι αυτό που έχει κάνει από τα χτες. Τη ρωτάει τι είναι το πιο σοβαρό που σου κάνει η μάνα σου που σε πλήγωσε ώστε πήγαινε στους ψυχολόγους και φεύγει. Λέει το πιο σοβαρό είναι αυτό που έχει κάνει από χθες. Αυτό που έκανε χθες φταίει που αυτή φεύγει από τους ψυχολόγους τότε. Όχι, αυτό δεν είναι το πιο δυνατό, Ειρήνη. Ειρήνη, αυτό δεν είναι το πιο δυνατό. Είναι τώρα όμως. Αυτό είναι τώρα. Είναι τώρα, εντάξει. Αυτό είναι τώρα. Μιλάω σε παρελθόντα χρόνο. Τι είναι αυτό το οποίο σε έχει πειράξει. Ξέρει ίδιο. Μιλάς τα όλα. Ένιωθες παραμελημένη, ένιωθες ότι. Δεν ήταν δίπλα σου η μητέρα σου. Ένιωθες ότι δεν ξέρω, δεν εξεδήλωνε το ενδιαφέρον της. Δεν ένιωσες αγάπη. Την πείραζε κανένας. Και η μαμά της δεν έκανε κάτι να το σταματήσει όταν ήταν μικρούλα. Τη ρωτάει ο κύριος Μπαλάσκας. Μήπως σου έκανε κάτι κάποιος και η μάνα σου δεν το σταματούσε. Μήπως γινόταν κάτι τέτοιο, ρε Ειρήνη.
Κύριε Μπαλάσκα, να σας πω κάτι. Ναι, αγαπητέ, μήπως σε πείραζε κάτι. Μακάρι να γυρνούσα από τον χρόνο πίσω, να ήμουν μόνο με τον πατέρα μου. Εδώ η γονική αποξένωση. Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω, να ήμουν μόνο με τον πατέρα μου. Και με όσους με μεγάλωσαν. Λέω ότι την μεγάλωσε ο πατέρας της και όσοι την μεγάλωσαν. Εν τω μεταξύ, θυμηθείτε ότι η μάνα της το είπε ξεκάθαρα ότι την ώρα που σκοτώθηκε η αδερφούλα της ήταν αυτή στο σπίτι και ο πατέρας της ήταν στη δουλειά και ο πατέρας της το έχει πει σε συνέντευξη του ότι εγώ εκείνη την ώρα ήμουνα στη δουλειά. Λέει, δεν ήμουνα με τη μάνα μου, δεν με μεγάλωσε η μάνα μου. Και ο πατέρα μου, τον Γιάννη. Ναι. Και με τη μητέρα σου μεγάλωσες. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αυτή είναι η μαμά της που επεμβαίνει. Επειδή μόνο με τη μητέρα της μεγάλωσε. Δεν πει... Και λέει ότι μεγάλωσε μόνο με τη μητέρα της, λέει η μάνα της. Πειράζει, τη λέει η Ειρήνη. Γιατί εγώ έτρεχα στις αστυνομίες να την γλιτώσω, εγώ έτρεχα στα νοσοκομεία, εγώ έτρεχα σε ψυχολόγους, ο μπαμπάς της δεν υπήρχε πουθενά. Ο μπαμπάς που λέει ότι τη στηρίζει. Από... Κατηγορεί η μάνα της τον πατέρα της ότι δεν ήταν πουθενά και ότι η μάνα της ήταν αυτή που την μεγάλωνε και την έτρεχε. Χθες που ακούει αυτά και αν είναι ψέματα αυτά που λέω εγώ, γιατί δεν έχει βγει να μου πει το ότι τι είναι αυτά που λέει. Κύριε Κόπη, το ψάχνουμε τον κύριο Μουρτζούκο, δεν έχει βγει να μας απαντήσει. Το ψάχνουν και δεν βγαίνει. Θα το ψάχνετε για πολύ. Η μάνα της λέει θα το ψάχνετε για πολύ, ίσως υπονοεί ότι όταν βλέπει τα δύσκολα ο πατέρας της φεύγει, δεν ξέρω. Γιατί το λέτε αυτό. Δουλεύει. Ναι. Τον δικαιολογεί η Ειρήνη, λέει δουλεύει. Άρα υπάρχει ξεκάθαρα μία προσκόλληση προς τον πατέρα της θετική, ότι ο πατέρας της ήταν καλός, ο πατέρας της δουλεύει, ο πατέρας της γι' αυτό δεν είναι εδώ, και προς τη μάνα της μία προσκόλληση αρνητική. Γιατί ξέρει τι είχε γίνει τότε. Ξέρει, ήξερε ο κύριος Μουρτζούκος τι είχε γίνει τότε. Τη ρωτάει ο δημοσιογράφος, ήξερε όντως ο πατέρας της Ειρήνης ο Μουρτζούκος τι είχε γίνει τότε. Κύριε Απόπη. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, επικοινωνήσαμε με τον μπαμπά. Τώρα η Ειρήνη λέει ότι πριν ξεκινήσει η εκπομπή πήρε τηλέφωνο με στον πατέρα της και μίλησε. Ο δημοσιογράφος λέει ότι παίρνει τον πατέρα της και δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Βρίσκεται στη δουλειά του, θα μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνήσει μετά τις 5 και να δούμε τι είναι όλα αυτά λέει που λέει η Πόπη. Συγγνώμη, κατηγορείται η κόρη του από την πρώην γυναίκα του ότι έχει κάνει 5 φόνους ρεφών και αυτός δεν βγαίνει στο τηλέφωνο επειδή είναι στη δουλειά και θα βγει μετά τις 5. Δικαιολογία μου ακούγεται εμένα αυτό. Δικαιολογία ή ψέμα που λέει η Ειρήνη. Γιατί έχει εδώ και λίγες από τα χτες και λέει τόσο. Όπως και πέρυσι, λέει πάλι κατηγορούσε την κόρη της. Μεταφέρει ότι και καλά ο πατέρας της είπε ότι η μάνα κατηγορούσε την κόρη της. Μπορεί και να τα είπε, μπορεί και να μην το είπε. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από όσα λέει η Ειρήνη, γιατί επανειλημμένος έχει πει ψέματα, αποδεδειγμένα έχει πει ψέματα. Να μας πει και η Πόπη, λέει, πού ήταν τόσα χρόνια. Η μητέρα σου είπε κάτι πολύ σημαντικό και λέει να μας πει και η Πόπη, πού ήταν τόσα χρόνια. Αυτός θα μας πει μετά που ήταν τόσα χρόνια, περιμένετε. Κουβικό, ότι ήξερε ο πατέρας, δηλαδή ήξερε ότι κάτι είχε συμβεί στο παιδί και δεν έκανε το παραμικρό. Αυτό λέτε, κυρία Πόπη. Το είχαμε πει, είχαμε κατηγορήσει πολλοί κόσμος ότι μάλλον η Ειρήνη κάτι έχει κάνει και μας έβγαλε όλους τρελούς ότι δεν πάτε καλά. Και μετά δεν θορυβήθηκε όταν έφυγε το άλλο παιδί και της Κατερίνας και το άλλο και το παράλληλο και τα δύο παιδιά της Ειρήνης και κατέληξε και ο Παναγιωτάκης. Γιατί εγώ έχω συνομιλήσει με τον άνθρωπο και ακόμα και τώρα μου λέει βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν έχει κάνει κάτι η Ειρήνη. Αυτό μου είχε πει, αυτό οφείλω να το μεταφέρω. Είπε κάτι, εντάξει, να πω ότι... είπε κάτι κυρία Πόπη. Κυρία Πόπη, είπατε προηγουμένως ότι εσείς ήσασταν δίπλα στην Ειρήνη και εσείς τρέχατε στις αστυνομίες για να τη βοηθήσετε. Γιατί τρέχατε στις αστυνομίες, τι είχε γίνει? Γιατί πάντα κάπου έμπλεκε. Κάπου όχι, πάντα τη βρίσκανε μεθυσμένη, έμπλεκα. Ναι. Λέει κάπου έμπλεκε πάντα, η κόρη λέει έφευγα. Κύριε Τούγκα, εγώ. Ναι, δεν βγει κρυφά. Ναι, γιατί δεν αντιμετωπίζω σε αυτέ τι καταστάσει. Εγώ θέλω λίγο. Ποιε είναι οι καταστάσει που δεν που γινόταν μέσα στο σπίτι. Εγώ τσακωνόμουν με τη μάνα μου. Έμπαινε ο πατέρα μου στη μέση και εγώ σκορπίζω. Λέει έφευγα γιατί δεν άντεχα όλε αυτέ τι καταστάσει. Ποιε καταστάσει τη ρωτάει που τσακωνόμουν εγώ με τη μάνα μου. Οι καταστάσει ήταν ότι αυτή τσακωνόταν με τη μάνα τη. Και έμπαινε ο πατέρα μου στη μέση να μα χωρίσει και δεν άντεχα και έφευγα. Μάλιστα, για όσους λυπούνται υπερβολικά την Ειρήνη Μουρτζούκου για την πολύ κακή παιδική της ηλικία κλπ. Κλπ. Ξαναλέω χωρίς να ξεπλένω τη μάνα της σε καμία περίπτωση, το μόνο που έχει να πει
για την κακή τη σχέση με τη μάνα της στην παιδική της ηλικία, ότι τσακωνόταν με τη μάνα της και έφευγε. Το έχει να πει ότι η μάνα της τόλμησε να έχει άλλον άντρα μετά που χώρισε με τον πατέρα της. Ότι η μάνα της τόλμησε να κάνει άλλο παιδί και παραδέχεται και ήδη ότι πήγε και την κλωτσοκόπησε έγκυο, για να αποβάλει προφανώς, όταν έκανε άλλο παιδί. Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη το βράδυ στην εκπομπή υποθέσεις του κ. Κουσουλού, η Ειρήνη ισχυρίστηκε στη κάμερα ότι τη βίασε όταν ήταν 9 χρονών ο μικρότερος αδερφός της μάνας της, ο οποίος είναι 3 χρόνια μεγαλύτερός της. Αυτά τα λέει χθες σε σχέση με το βιασμό. Ποιος ήταν τελικά ο βιαστής? Δεν ήταν, λέει, τελικά ο αδερφός της μάνας μου. Χειριστική που είπε η μαμά της. Είναι πολύ μεγάλη. Η Ειρήνη έχει καταγγείλει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ δεν ήθελα να το θίξω χθες, αλλά σε μία συνέντευξη στην Τατιάνα Στεφανίδη διαδικτυακή αναφέρθηκε και όφυλα να το θίξω το θέμα χθες και μάλλον το έθιξε και μόνη της η Ειρήνη. Ο αδερφός σας τι λέει για όλα αυτά? Σε έχω απαντήσει, δεν μπορώ να τις πω. Ορίστε. Πανερά. Ποιος ακριβώς, είπαμε. Το γυρίζει τώρα. Ενώ είχε πει στην εκπομπή ξεκάθαρο ότι ο μικρός αδερφός της μάνας της την είχε βιάσει και της λέει, μάνα της, μα πότε, όταν ήσουν εσύ 9 και αυτός 12, το γυρίζει τώρα και λέει είναι άλλος, ακούστε. Αδερφός, αλλά υπάρχει στην οικογένειά της άνθρωπος. Μάλιστα. Της έχω πει της ευγενής. Απλά έχει για να μην ακουστεί, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος το οποίο θα το καταλάβει όλος ο κόσμος. Όχι, ο αδερφός. Τότε γιατί είπε ο αδερφός? Γιατί αν θα λέγαμε γιατί και είπες ο αδερφός τότε, ενοχοποίησε έναν άνθρωπο τόσο εύκολα. Εμείς το εδώ ονομάζουμε άλλον άνθρωπο Παγγελιό, παράδειγμα. Ονομάζαμε. Αλλά δεν είναι αδερφός. Παραδέχεται ξεκάθαρα ότι είπε ψέματα. Ξεκάθαρα όμως. Ξεκάθαρα. Άρα πόσα άλλα ψέματα έχει πει? Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό, όπου είναι ο πατέρας της Ειρήνης πριν 2 εβδομάδες περίπου, που μίλησε πάλι στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού Open Door. Το τι ακριβώς συνέβη στην παιδική ηλικία της Ειρήνης? Εσείς καταρχάς μέχρι ποια ηλικία ζούσατε μαζί της? Μέχρι εκεί, στα 14 χρονών. Και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι γιατί χωρίσατε, έτσι? Στη συνέχεια έφυγε η μητέρα της, δεν άντυχε άλλο μαζί μου, δεν ξέρω δική της λόγη. Πήρε τα παιδιά ένα βράδυ και σηκώθηκε και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε. Και πού πήγε? Πήγε στη γιαγιά της? Στο όχι, πήγε στην Πάτρα. Πήγε στην Πάτρα. Επειδή έχουμε δει και κάποιες ανακοινώσεις από το χαμόγελο του παιδιού που έχουν βγάλει μια ανακοίνωση και έκαναν λόγο ότι στο παρελθόν η Ειρήνη, ας πούμε, είχε προσπαθήσει και είχε φύγει από το σπίτι και ότι ζούσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Όλα αυτά εσείς τα γνωρίζατε? Όχι, δεν τα γνώριζα. Νομίζω ότι είχαμε βάλει, γι' αυτό είχαμε βάλει, γιατί είχε εξαφανιστεί η Ειρήνη, επειδή είχε τσακωθεί με τη μάνα της. Ναι. Λοιπόν, είχε φύγει και την ψάχναμε. Τελικά τη βρήκαμε, να πούμε, με διάφορους τρόπους. Ψάξαμε, να πούμε, τη βρήκαμε. Και ήταν όλα μια χαρά. Ακούγονται πολλά, λοιπόν. Ήταν όλα μια χαρά. Τι πιστεύετε εσείς ότι έχει συμβεί? Δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως, κύριε Πέτρο. Τίποτα απολύτως. Μόνο και μόνο με τα παιδιά, να πούμε, και ειδικά με το δεύτερο, ήταν αχώριστη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το παιδί το δικό μου να έχει κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν είχε κάνει κάτι τέτοιο, να μην, θα ήμουν ο πρώτος που αντινέδυνα. Ο πατέρας της βγήκε και είπε ότι μέχρι τα 14 της ζούσαν μαζί, ότι μετά που χώρισαν με τη μάνα της δεν είχε επαφές. Δεν είναι σε αυτό το ηχητικό, είναι σε άλλο που το έλεγε ότι δεν είχαν επαφές. Ήμουν μακριά, λέει, και μιλούσαμε με το τηλέφωνο. Και λέει ότι είναι σίγουρος 100% ότι αποκλείεται η κόρη του να έχει κάνει κακό σε μωρά. Και λέει αν ήταν η κόρη του η φταίχτρα, θα ήταν ο πρώτος που θα την έδινε. Τώρα, αυτό το πιστεύει? Αυτό το λέει για να είναι καλός πατέρας στα μάτια της Ειρήνης? Δεν ξέρω. Άρα, στην περίπτωση της Ειρήνης, έχουμε πάλι μια τοξική, κακοποιητική, ναρκισιστική μητέρα. Ξεκάθαρα είναι η μάνα της. Και αυτό καταφαίνεται από το γεγονός ότι παραδέχεται ήδη πως χτυπούσε το παιδί της, πως καλούσε εκδικητικά το χαμόγελο του παιδιού, πως έκανε καταγγελίες η ίδια στην αστυνομία για το παιδί της, αλλά δεν έφτασε στο σημείο να κάνει τομές σε σχέση με το παιδί της. Και βλέπουμε μία κόρη με τοξική ναρκισίστρια μάνα, η οποία τι κάνει? Παίρνει ως δικαιολογία την τοξικότητα, τον ναρκισισμό της μάνας,
το υπερδεκαπλασιάζει ίδια στη δική της προσωπικότητα και στο δικό της τρόπο λειτουργίας, κατηγορεί τη μάνα της για όλα τα δικά της τα λάθη. Οι κατηγορίες που κάνει για τη μάνα της είναι ασαφείς, ούτε καν για το ότι την έδερνε, είπε. Η μάνα της μόνη της του είπε πως την έδερνε. Και έχει δικαιωματική απέτηση η μάνα της να κάνει ό,τι θέλει αυτή, γιατί αυτή είναι το παιδί το πρώτο από τον πρώτο, τον άντρα, το γάμο, τον τιμημένο και το καθεξής. Άρα βλέπουμε και μισογενισμό και γονική αποξένωση. Απόψε στο live λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα δούμε την υπόθεση της Kathy Bates, η οποία είχε μία μητέρα απαξιωτική, ναρκισιστική, τοξική, χειριστική, που τη γονεοποίησε σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε να της κάνει gaslighting και να ξεχάσει η ίδια ότι την είχε ευχαριστήσει στα Oscars και να εύχεται, να φτάσει στο σημείο να εύχεται όταν πέθανε η μάνα της, λέει, να μπει το πνεύμα της μέσα της ούτως ώστε να ζήσει η μάνα της τη ζωή που ζούσε η Kathy Bates, που ένιωθε ότι δεν άξιζε να τη ζει τόση επιτυχία και έπρεπε η μάνα της να χαρεί αυτή την επιτυχία και να δρέψει τα αγαθά των κόμπων της Kathy Bates ουσιαστικά. Τον τοξικό, αυτοκαταστροφικό τρόπο με τον οποίο ενδόβαλε η Kathy Bates την τοξική της μάνα, και να το αντιπαραθέσουμε και να δούμε τις διαφορές, πως σε κάποια άλλη εποχή, σε κάποιες άλλες κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες και ούτω καθεξής, ένα άλλο κορίτσι, το οποίο επίσης μεγάλωσε με μια τοξική ναρκισίστρια μητέρα, τα χαρακτηριστικά αυτά φαίνονται έντονα αν παρακολουθήσει κάποιος με ποιο τρόπο μιλάει και πώς συμπεριφέρεται η μητέρα της Ειρηνής Μουρτζούκου, η οποία φαίνεται ότι έχει εκδικητικότητα, φαίνεται ότι έχει πικρία, φαίνεται ότι είναι αποστασιοποιημένη συναισθηματικά από το παιδί της, φαίνεται να είναι ψυχρή μητέρα, φαίνεται να είναι εκδικητική μητέρα και μόνο από το γεγονός ότι αποκάλυψε στην κόρη της το γεγονός ότι ήταν έγκυος όταν παντρεύτηκε τον πατέρα της και ο πατέρας της δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας, σε μια ηλικία στα 16 της ή στα 18 της, δεν κατάλαβα ακριβώς σε μια ηλικία, αλλά προφανώς εν μέσω καυγάδων, και της το αποκάλυψε εκδικητικά. Να δούμε πώς σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη εποχή, ένα άλλο κορίτσι πήρε όλη αυτή την τοξικότητα, τον ναρκισισμό, την παραμέληση, την υποτίμηση, την κακία της μάνας της και την χρησιμοποίησε ως άλλοθη για να κάνει πράξεις καταστροφικές προς άλλους. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν έχει σκοτώσει τα πέντε βρέφη. Οι συμπεριφορές της όμως είναι ενδεικτικές για το ότι είναι βίαιη. Παραδέχθηκε και η ίδια ότι έχει ξυλοκοπήσει τη μητέρα της ούσα έγκυο, εγκυμονούσα, και έχει παραδεχθεί ότι είναι σε θέση, ότι είναι ικανή να βλάψει ανθρώπους. Έχει απειλήσει στην τηλεόραση να δείρει κόσμο, έχει απειλήσει να καταστρέψει κόσμο. Απόψε στο live θα σχολιάσουμε και θα εξηγήσουμε γιατί και ο τρόπος της Kathy Bates ήταν ένας προβληματικός τρόπος διαχείρισης μιας τοξικής και ναρκισίστριας μητέρας, αλλά και γιατί η ύπαρξη μιας τοξικής ναρκισίστριας μητέρας δεν αποτελεί άλοθη για την υιοθέτηση κακοποιητικής συμπεριφοράς. Θα τα πούμε απόψε στις 8.30. Σας χαιρετώ.